Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να διακρίνουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει μια χριστιανική οικογένεια για να απολαμβάνει στην πορεία της ζωής της, στην πορεία της, την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη δόξα του Θεού, ακόμη και την αναγνώριση του Θεού, ώστε να την χρησιμοποιεί για το έργο του και για τη δόξα του, ώστε εν τέλει η οικογένεια αυτή σαν σύνολο, πατέρας, μητέρα, παιδιά, και εδώ στη ζωή αυτή να απολαμβάνουν εν αυθονία τα αγαθά του Κυρίου, ιδιαίτερα τα πνευματικά, καθώς είναι γεγραμμένο ότι ο Θεός μας ευλόγησε με πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, αλλά και να απολαμβάνουν και την άνεση, την ευρυχωρία που πιθανόν ο Θεός θέλει να δίδει στους ανθρώπους. Ποια είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτά, ώστε η χριστιανική οικογένεια εν τέλει να εισέλθει πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα το θέμα μας είναι η εύνοια του Θεού, η ευόδοση του Θεού και ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου ζούμε στην πατρίδα μας αλλά και σε όλη την οικουμένη, ζούμε καιρούς κακούς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, τις οδύνες, τις εγκυμονούσεις. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, ώστε ενώ ζούμε τις οδύνες, τις εγκυμονούσεις, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι έρχονται τα κακά, προσώρας παρέρχονται και ξαναέρχονται πολύ περισσότερα και πολύ πιο συχνά. Όπως ακριβώς η πόνη στη γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει, μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, όπου πότε καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα της να γεννήσει μια γυναίκα, όταν έρθει ο πρώτος πόνος, έντονος, στέκεται, σκέφτεται, και λέει λες και περιμένει, δηλαδή θα έρθει δεύτερος. Και ύστερα από αρκετή ώρα έρχεται δεύτερος πόνος, παρόμοιος του πρώτου. Και περνάει γρήγορα. Και ξαναπεριμένει η γυναίκα, θα έρθει τρίτος πόνος. Εάν έχουν αρχίσει οι οδύνες εγκυμονούσεις, έρχεται και ο τρίτος, ο οποίος είναι όσο περνάει ο καιρός, η πόνη είναι πιο δυνατή και τα διαστήματα που δεν υπάρχει πόνος είναι και πιο σύντομα. Δηλαδή πιο συχνά έρχονται οι πόνοι. Με αποτέλεσμα να φτάσει ο τελευταίος πόνος που λένε οι γυναίκες και γεννιέται το παιδί και ελευθερώνεται η γυναίκα καθώς γεννιέται, έρχεται στη ζωή το παιδί το οποίο ο Θεός τους χάρισε στο ζευγάρι, στη γυναίκα. Μέσα σε αυτή την περίοδο δηλαδή λοιπόν των καιρών των κακών που περιγράφει ο Λόγος του Θεού και θα γίνονται σαν οδύνες εγκυμονούσεις, όλο και πιο σκληρές οι καταστάσεις και πιο δυνατή η πόνη και όλο και πιο συχνή, το ερώτημα είναι μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε να βρούμε πώς πρέπει να στέκεται ο άνθρωπος, η οικογένεια στην παρουσία του Θεού, ώστε ο τοκετός, οι οδύνες να γίνουν όσο γίνεται πιο ανώδυνες, πιο ελαφριές. Γιατί και οι άνθρωποι ακόμη μέσα στη σοφία τους έχουν ψάξει, έχουν προσπαθήσει να βρούνε τεχνικές ανώδυνου τοκετού.
μέσα σε μια οικογένεια που περνάει δύσκολες καταστάσεις από τους καιρούς τους κακούς στην περίοδο όπου υφίστανται οι οδύνες εγκυμονούσεις, υπάρχει ανώδυνος τοκετός. Υπάρχει κάτι που μπορούμε εμείς σαν πατέρας, σαν μητέρα, ακόμη και τα παιδιά να κάνουμε σαν άτομα αλλά και όλοι μαζί, ώστε να έχουμε πιο έντονη τη βοήθεια του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη βοήθεια του Θεού. Η Γραφή μας λέει ναι. Ναι. Και μάλιστα εντοπίζεται στην προσπάθεια της οικογένειας να οικοδομήσει τον οίκον της. Στην προσπάθεια του πατέρα να οικοδομήσει τον οίκον του. Στην προσπάθεια της μητέρας να οικοδομήσει τον οίκον της, που ο οίκος των γονιών, των συζύγων, είναι οι δυο τους, και σε λίγο όταν θα έρχονται τα παιδιά και τα παιδιά τους. Γιατί υπάρχει και λογική, σε αυτές τις καταστάσεις μην κάνεις παιδιά. Αυτό όμως δεν είναι ευλογία Θεού. Δεν το θέλει ο Θεός. Ο Θεός έδωσε εντολή μετευλογίας. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δηλαδή είναι απαραίτητο, είναι ανάγκη. Και βεβαίως αυτό είναι και φυσική ανάγκη και στον πατέρα και στη μητέρα. Αλλιώς δεν θα κάνανε παιδιά, θα έχει σταματήσει το ανθρώπινο είδος. Αλλά έχει βάλει μέσα στο ένστικτο του ανθρώπου ο Θεός, στη συνείδηση βαθιά του ανθρώπου ο Θεός, την τεκνοποιία. Όμως να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Πώς θα οικοδομήσουμε τον οίκον μας ώστε να απολαμβάνει την εύνοια, την ευόδοση, την ευλογία του Θεού? Μάλιστα στον ψαλμό ροκαπαζίτα ο λόγος του Θεού αναφέρει: «Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, τον οίκον του σπιτιού σου, εις μα την κοπιάζους οικοδομούντες». Έρχεται λοιπόν να μας δώσει ένα δρόμο αλλά και έναν απόλυτο χαρακτηρισμό της οικοδομής του οίκου μας. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει τον οίκον μου, δηλαδή εμένα, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον οίκον σου, αν ο Κύριος δεν το κάνει, μάταια κοπιάζεις. Δεν πρόκειται να οικοδομηθεί ο οίκος σου έτσι όπως θέλει, έτσι όπως θέλεις και έτσι όπως πρέπει και έτσι όπως επιθυμούμε και έτσι όπως προσευχόμαστε. Άρα λοιπόν εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στο Θεό να οικοδομήσει τον οίκον μας. Γιατί αλλιώς ματέως θα κοπιάζουμε. Και ακόμη λέει και κάτι άλλο: «Και αν ο Κύριος δε φυλάξει τον οίκον σου, εις μα την αγρυπνεί ο φυλάτων». Άρα είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά: η οικοδόμηση και η φύλαξη, η υπεράσπιση. Όσο και να κοπιάζεις, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει, αποτέλεσμα δεν υπάρχει. Όσο και να αγρυπνείς, γιατί αγρυπνούν οι γονείς, αγρυπνούν για τα παιδιά τους, αγρυπνούν για την οικογένειά τους, αγρυπνούν για τους γονείς τους, αγρυπνούν για το σύζυγό τους και τη σύζυγό τους. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνει απόλυτες θέσεις, αναμφισβήτητες θέσεις. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει το σπίτι σου, μάταια θα αγρυπνείς φυλάτων. Μάταια. Δεν θα μπορείς να το φυλάξεις. Γι' αυτό και όταν μια οικογένεια δημιουργείται, τι κάνουμε στο γάμο? Δεν είναι μια τελετή κοινωνική ή κοσμική. Ο γάμος είναι μια λατρεία προς το Θεό. Είναι μια υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πηγαίνουμε ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων για να προσευχηθούμε και να προσευχηθεί όλη η Εκκλησία ο Θεός να οικοδομήσει το σπίτι μας και να φυλάξει το σπίτι μας.
Δηλαδή τι κάνουμε, αφιερώνουμε την ημέρα του γάμου, το σπίτι που τώρα δημιουργείται, το αφιερώνουμε στο Θεό να το οικοδομήσει και να το φυλάξει. Όταν γεννιέται ένα παιδί, τι κάνουμε, με βάση το Λόγο του Θεού πάντοτε, όπως όταν ερχόμαστε να συζήσουμε, παντρευόμαστε και δημιουργούμε οικογένεια και δεν είναι μια συγκατοίκησης η οποία θεωρείται πορνεία ενώπιον του Θεού και δεν μπορεί να έχει την ευλογία του Θεού, μάλλον τη δυσαρέσκεια του Θεού έχει. Έτσι και όταν γεννιέται το παιδί, αμέσως, την πρώτη εβδομάδα είναι δυνατόν, τις πρώτες μέρες. Ο Λόγος του Θεού μας λέει τα πήγαιναν στο Χριστό και τα αφιέρωναν σε Αυτόν. Δηλαδή τι κάνουμε, ομολογούμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι εμείς το παιδάκι μας που γεννήσαμε δεν μπορούμε να το φυλάξουμε. Γι' αυτό το πηγαίνουμε στο Χριστό, του το αφιερώνουμε με προσευχή, δέηση, νηστεία πολλές φορές. Σωστό θα ήταν. Καλόν θα ήταν, να μην πω σωστό, καλόν θα ήταν. Με νηστεία, με προσευχή και λέμε Χριστέ μου, αυτό το παιδί που μας χάρισες και μας το έδωσες για λίγο να το μεγαλώσουμε είναι δικό σου και εμείς πριν αρχίζουμε τις προσπάθειές μας να το μεγαλώνουμε, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε, εάν εσύ δεν το μεγαλώσεις δεν μπορούμε να το φυλάξουμε, αν εσύ δεν το φυλάς, στο αφιερώνουμε και σε παρακαλούμε πάρα πολύ και προσευχόμαστε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, πάρ' το στα χέρια σου, κράτησέ το, αύξησέ το, φύλαξέ το, ευλόγησέ το και κάντο μια ευλογία και χαρά μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στη ζωή και ετοίμασέ το για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί έχουμε επίγνωση του ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζουσι οικοδομούντες, και αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Είναι νόμος πνευματικός, απαράβατος. Όπως υπάρχουν νόμοι φυσικοί που αν πετάξεις κάτι βαρύ θα πέσει κάτω, γιατί υπάρχει ο νόμος βαρύτητος και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε όσο βρισκόμαστε στη ζωή αυτή, στη γη αυτή. Έτσι και ακόμη περισσότερο αυτός που έφτιαξε τους φυσικούς νόμους, έχει φτιάξει πνευματικούς νόμους που είναι εντελώς απαράβατοι. Όπως είναι ένας νόμος απαράβατος, που το ξέρουμε. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται, είναι αντίθετος. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Γιατί το πείνωσις προπορεύεται τις δόξεις. Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα πέσει. Θα ταπεινωθεί. Και όποιος ταπεινώνει από μόνος του τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώσει. Ένας λοιπόν πνευματικός νόμος για την οικογένεια είναι να αναγνωρίσουμε, να συνειδητοποιήσουμε και εκ τούτου να ψάξουμε το πώς θα ισχύσει αυτό. Να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν και να αναγνωρίσουμε ότι αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζουν οι οικοδομούντες, και αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνούν οι φυλάτοντες. Νόμος πνευματικός. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτός ο νόμος ο πνευματικός, τον οποίον αναγνωρίζουμε, τον οποίον συνειδητοποιούμε, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε τώρα είναι πώς μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι μπορεί μια οικογένεια να πλησιάσει το Θεό με σκοπό να αναλάβει ο Θεός την οικοδομή του οίκου τους και τη φύλαξη του οίκου τους. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Ισαΐας ο προφήτης να μας πει βασικά πράγματα του πώς και πότε ο Θεός οικοδομεί
των οίκων μας και φυλάτη των οίκων μας. Διαβάζω λοιπόν από το 66 κεφάλαιο του βιβλίου Ισαΐας ο προφήτης. Ούτω λέγει Κύριος, ο ουρανός είναι ο θρόνος μου και η γη υποπόδιο των ποδών μου. Εγώ είμαι αυτός που ο θρόνος μου είναι στον ουρανό και η γη είναι το υποπόδιο των ποδών μου, εκεί που αναπαύονται τα πόδια μου. Και το ερώτημα είναι, ποιος είναι ο οίκος τον οποίον εσείς θέλετε να οικοδομήσετε διεμέ? Ποιος είναι ο τόπος της αναπαυσεώς μου? Άρα λοιπόν, πρώτη προτροπή του Λόγου του Θεού. Θέλεις να οικοδομήσεις οίκον, οικοδόμησέ τον για το Θεό. Θέλεις ο οίκος σου να είναι οίκος αναπαύσεως του Θεού, φρόντισε να τον κάνει ο Θεός. Θέλω το σπίτι μου να είναι οίκος Θεού, να κατοικεί δηλαδή ο Θεός. Δεν θέλω να είναι περαστικός ο Θεός. Θέλω να κατοικεί ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου στο σπίτι μου. Και θέλω ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου να αναπαύεται στο σπίτι μου. Για φανταστείτε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πόσο σημαντικό είναι το Πνεύμα το Άγιο να αναπαύεται επάνω μας, μέσα στο σπίτι μας, ο Ιησούς Χριστός να είναι Κύριος του σπιτιού μας και ο Θεός να κατοικεί μέσα στο σπίτι μας. Αλληλούια. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι να σας πω τώρα, σαν πατέρας, σαν παππούς, δεν θέλω τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο για το σπίτι μου. Να αναπαύεται ο Θεός στο σπίτι μου και να είναι τόπος της κατοίκησής του το σπίτι μου, η οικογένειά μου, στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου. Δηλαδή όχι μόνο να είμαι ναός το σώμα μου, ναός του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μου, όχι μόνο να είναι στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου, αλλά και στην οικογένειά μου όλη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μου, των γαμπρών μου, της νύφης μου, των εγγονών μου, συμπεριλαμβανομένης όλης της οικογένειάς μου, σε όλη την οικογένειά μου, να αναπαύεται ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο και να κατοικεί ο Θεός εν δυνάμει. Και αυτό μπορεί να γίνει δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, κάτω από τις προϋποθέσεις που βάζει ο Λόγος του Θεού. Εδώ θέλω να σας θυμίσω κάτι. Όταν οι αδερφοί του Ιωσήφ πώλησαν τον Ιωσήφ στους Ισμαηλίτες, αυτοί τον πούλησαν στον Πετεφρή. Και ο Πετεφρής διεπίστωσε το οφθαλμοφανές ότι ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ και ευόδωνε ο Κύριος εις τας χείρας αυτού πάντα όσα έκαμνε, δηλαδή ήταν άνθρωπος ευωδούμενος, και γι' αυτό ο Ιωσήφ βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού και του Πετεφρή, με αποτέλεσμα ό,τι έκανε ο Ιωσήφ, ο Θεός το ευόδωνε. Να λοιπόν τώρα, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε τον Ιωσήφ και να το χαρίσουμε, να το αναθέσουμε τα πάντα σε αυτόν, να κάνει αυτός τα πάντα για μας, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τον Ιωσήφ ή Ιωσήφ άνθρωπο, αλλά μπορούμε να δώσουμε και να αφιερώσουμε το σπίτι μας στο Χριστό. Και καθώς ο Χριστός μας λέγει μέσα από το Λόγο του, αν εφεμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν, να το αναγνωρίσουμε και να πάρουμε πρώτη κίνηση τη γυναίκα μας, τα παιδιά μας, όλη την οικογένεια, είτε
στην αρχή το ζευγάρι, είτε κατ' εξακολούθησιν κάθε τόσο, για να μάθουν και τα παιδιά να ζουν έτσι. Να πάρουμε, να μαζευτούμε, να γονατίσουμε και με εμπιστοσύνη ότι ο Θεός μας ακούει, γιατί ζητάμε κατά το θέλημά Του, έχοντες παρησία επειδή ζητάμε κατά το θέλημά Του, να γνωρίζουμε πια με βεβαιότητα ότι μας ακούει, και καθώς γνωρίζουμε ότι μας ακούει, ό,τι Του ζητήσουμε θα μας το κάνει. Να πάμε λοιπόν στην αρχή της δημιουργίας της οικογένειας, το ζευγάρι, στη συνέχεια με τα παιδιά, όχι μόνο μια φορά, όταν βλέπουμε τα πράγματα ακόμη και δυσκολεύουν, αλλά πολύ καλύτερα πριν ακόμη δυσκολεύσουν τα πράγματα, και να γονατίσουμε και να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορείς να σου αναθέτουμε, μπορείς να αναλάβεις εξ ολοκλήρου το σπίτι μας». Εάν μάλιστα αυτή η αφιέρωση του σπιτιού μας, του εαυτού μας, της οικογένειάς μας, του οίκου μας τον οποίο θέλουμε να οικοδομεί ο Κύριος και να φυλάει ο Κύριος, γίνει όχι μόνο με πίστη, αλλά με επίγνωση του λόγου της αληθείας και με ταπείνωση εκ της επίγνωσης της απόλυτης και τέλειας αδυναμίας μας, όπου αναγνωρίζοντας την απόλυτη και τέλεια δυναμία μας να αντιμετωπίσουμε τους καιρούς τους κακούς ή το μέλλον το οποίο είναι απρόβλεπτο, με επίγνωση λοιπόν της αδυναμίας μας και γνωρίζοντας το Λόγο του Θεού που λέγει «Όταν εγώ είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός, γιατί στην αδυναμία μου η δύναμη του Θεού αποδεικνύεται στη ζωή μου τελεία», με επίγνωση λοιπόν του θελήματος του Θεού, της αδυναμίας μας και της γνώσης ότι στην αδυναμία μας αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού τελεία, εάν πάμε βοηθώντας την ταπείνωσή μας με νηστεία και προσευχή και αφιερώσουμε το σπίτι μας στο Χριστό να αναλάβει τη διαχείριση του σπιτιού μας, όπως ο Ιωσήφ τη διαχείριση του σπιτιού του Πετεφρή, ακόμη περισσότερο να αναλάβει τη διαχείριση. Αγαπημένα μου αδέλφια, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Μην το ακούσουμε και το προσπεράσουμε. Να το ακούσουμε και να το κάνουμε. Θα δείτε τα αποτελέσματα άμεσα στις οικογένειές σας. Να αναλάβει ο Χριστός τη διαχείριση, όπως ο Ιωσήφ του οίκου του Πετεφρή, του οίκου του δικού μας, της οικογένειας της δικής μας, αφήνοντας αυτόν πάσαν την μέρημναν ημών δια της δεήσεως και της προσευχής, τότε θα γίνει αυτό το θαυμαστό έργο το οποίο μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Φιλιππισίους. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και από το 6 εδάφιο. «Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως». Εάν λοιπόν εμείς πλησιάσουμε το Θεό, όπως ακριβώς το περιέγραψα, για να μην το πω ξανά, με επίγνωση, με ταπείνωση, με γνώση, και του αφιερώσουμε τη διαχείριση της μέρημνές μας όλες, τη διαχείριση της οικογένειάς μας, τόσο φυσικά όσο και πνευματικά, με πίστη, με ευχαριστία δια της δεήσεως και της προσευχής, τότε θα επέμβει στην οικογένειά μας ο Πανάγαθος Θεός, ο Θεός της ειρήνης, και θα πλημμυρίσει την οικογένειά μας, τον οίκον μας,
η ειρήνη του Θεού που υπερέχει πάντα νου, κάθε λογική. Η ειρήνη του Θεού δεν εξαρτάται από τη λογική μας, η οποία εξαρτάται από την όραση και από την ακοή μας, αλλά η ειρήνη του Θεού εξαρτάται από τον ουρανό, από τον αιώνιο Θεό. Τότε η ειρήνη του Θεού που είναι πάνω από κάθε ανθρώπινη λογική θα έλθει και θα επέμβει στην καρδιά μας για να μας φυλάξει από τις αγωνίες, τις μέρημνες, τους φόβους της καρδιάς μας, τις επιθυμίες της καρδιάς μας, τα λάθη της καρδιάς μας. Ακόμη και θα διαφυλάξει και τα διανοήματά μας, τις σκέψεις μας, τις αποφάσεις μας, τις προσδοκίες μας, τον αγώνα μας. Θα τον διαφυλάξει δια του Ιησού Χριστού, στον οποίον αναθέσαμε, αφιερώσαμε τη διαχείριση στα φυσικά και στα πνευματικά του οίκου μας. Αλληλούια. Ο Θεός πια είναι ελεύθερος. Δεν έχει δυσκολία. Η μόνη δυσκολία είναι να το πιστέψουμε εμείς, να το υπακούσουμε και θα δούμε με τα πάσης βεβαιότητας τις ενέργειες του Θεού στην καρδιά μας και στα διανοήματά μας. Και τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας, γιατί πια τι θα συλλογίζεστε? Μόνο όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή, έφημα, αρετή και έπαινο. Θα πάβετε να συλλογίζεστε, γιατί θα φυλάει ο Θεός την καρδιά σας και τα διανοήματά σας, όλα αυτά που οι άνθρωποι τα λένε αρνητικά. Φόβους, μέρημνες, αγωνίες, κακίες, απελπισία, ζήλια, νεύρα, ό,τι κακό είναι θα το αφαιρεί ο Θεός, γιατί θα φυλάει διά του Ιησού Χριστού την καρδιά μας και τα διανοήματά μας. Δηλαδή ανέλαβε πια ο Ιησούς Χριστός διαχειριστής. Ο Θεός πλημμυρίζει την ειρήνη του μέσα στον οίκον μας και ο Χριστός αναλαμβάνει τη διαχείριση. Το αποτέλεσμα είναι ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Και όταν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί μας, τότε σύμφωνα με τον αψευδή λόγο του Θεού, λέει η Γραφή στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς την πρώτη, στο τελευταίο κεφάλαιο, δηλαδή το πέμπτο, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκλήρως, μάλιστα λέει ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Λόγος του Θεού, και θα μας αγιάσει ολοκλήρως ο Θεός ειρήνης όταν ο Ιησούς Χριστός φυλάτει την καρδιά μας και τα διανοήματά μας και είναι μαζί μας. Αυτός ο Θεός της ειρήνης λοιπόν θα σας αγιάσει ολοκλήρως, για να διατηρηθεί το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα άμεμπτο στην παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν θα αρχίσει ο Θεός να μας αγιάζει με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο και με την ειρήνη τη δική Του. Να λοιπόν ο άνθρωπος τώρα ο αγιαζόμενος από το Θεό της ειρήνης. Θυμηθείτε πως ξεκινήσαμε, μέρημνες, αγωνίες, φόβοι, ταραχή. Αφιερώσαμε όμως τη συνέχεια επί το λόγο του Κυρίου τη ζωή μας, τον οίκον μας, με την πίστη ότι ο Θεός θα τον οικοδομήσει. Και τον αφιερώσαμε
στο Θεό της ειρήνης, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού θα φυλάτει την καρδιά μας από όλα τα κακά και τα διανοήματά μας από όλα τα λάθη. Και έτσι ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας και ο Θεός της ειρήνης θα αγιάζει το σώμα μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας. Το αποτέλεσμα είναι στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, ο οποίος λέγει στο ΙΓ κεφάλαιο, 20 εδάφιο, «Ο Θεός δε της ειρήνης θα σας καταρτήσει», 21 εδάφιο, «εις πάνεργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, καθώς θα ενεργεί μέσα σας το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού». Πάλι ο Θεός της ειρήνης, δια του Ιησού Χριστού, στον οποίον αναθέσαμε τη διαχείριση, θα μας καταρτίζει να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και πάλι ο Θεός της ειρήνης δια του Ιησού Χριστού θα ενεργεί μέσα μας το θέλην και το ενεργήν, να θέλουμε το θέλημα του Θεού και να πράττουμε το θέλημα του Θεού, αφού προηγούμενα ο Θεός της ειρήνης δια του Ιησού Χριστού θα μας αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Και τότε το σημαντικότατο χαρακτηριστικό είναι ότι διαβάζω από την επιστολή προς Ρωμαίους Ιώτα Σίγμα Τάφ κεφάλαιο και 20 εδάφιο, ο δε Θεός της ειρήνης, να διαβάσω από το 19, «διότι υπακοή σας διεφημίστης πάντας», λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, «όσο λοιπόν δια σας χαίρω», και λέγοντας στους Ρωμαίους συνεχίζει και για μας, «θέλω δε να είστε σοφήμενοι στο αγαθόν, ακέραιοι δε εις το κακόν». Ποιος θα σου δίνει αυτή τη σοφία όμως? Ο Θεός της ειρήνης. Δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Ο Θεός λοιπόν της ειρήνης θα σου δίνει σοφία για να είσαι σοφός εις το αγαθόν, να ξέρεις τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον θέλημα του Θεού, ώστε να το πράττεις, και ακέραιοι στο κακόν, να μην επηρεάζεσαι από τις επιβουλές, τις προκλήσεις και τους δελεασμούς και τις απειλές και τις διαστροφές του Λόγου του Θεού, του διαβόλου, ακέραιοι εις το κακόν, ώστε ο Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίβει το σατανά υπό τους πόδα σου και θα, όπως τους πόδα σας, και θα είστε μια οικογένεια εντελώς ελεύθερη, όπου βασιλιάς θα είναι ο Χριστός και ο Θεός της ειρήνης θα πλημμυρίζει με την παρουσία του το σπίτι, ώστε να το οικοδομεί και να το φυλάτει δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Μια οικογένεια τέλεια ευλογημένη, όπου ο Θεός θα αποκαλύπτει και θα χαρίζει την εύνοια του, την ευόδοσή του, τη χάρη του, τη βοήθειά του μέσα στους καιρούς τους κακούς. Θα ζει η οικογένεια αυτή ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, και θα δημιουργείται η προϋπόθεση της καλής απολογίας, όταν τα μέλη αυτής της οικογένειας θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος, καθώς αυτός έπραξε στη ζωή αυτή δια του σώματός του. Μεγάλο λοιπόν μυστικό, αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι να αφιερώσουμε από σήμερα, να αφιερώσουμε ή δυνατόν με νηστεία και προσευχή τον οίκον μας στο Θεό της ειρήνης, ο οποίος διά του Ιησού Χριστού θα διαχειρίζεται Αυτόν, θα οικοδομεί Αυτόν και θα φυλάτει Αυτόν.
Ας μην γίνουμε λοιπόν σήμερα επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού, αλλά ας γίνουμε εκτελεστές του Λόγου του Θεού, για να απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις του Θεού όλες, ιδιαίτερα την υπόσχεση, τη μοναδική, την οποία επιβεβαίωσε με θόρκο ότι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω, γιατί είσαι εκ των κληρονομούντων, επειδή υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού, κατανοείς το Λόγο του Θεού, δεν είσαι επιλύσμον Κροατής αλλά εκτελεστής έργου, υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού, ώστε η μεθόρκου επιβεβαιωμένη υπόσχεση του Θεού να γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Στο όνομα του Χριστού μας Πατέρα, βοήθησέ μας. Αμήν. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τελείωσε. Η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό και για σήμερα. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να αναθέσουμε όλοι μας, να αναθέσετε όλοι σας τη διαχείριση του οίκου μας στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, για να δούμε τα ευλογημένα αποτελέσματα της υπακοής του Λόγου του Θεού. Ο Θεός μαζί σας.